Την έντονη ανησυχία της για τον μαρασμό ενός μνημείου που από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε μοναδικό και οικουμενικό, εκφράζει με αποκλειστικές δηλώσεις τη συνάδελφο Ντίνα Σύρπου και στην εφημερίδα Real News η πρώην διευθύντρια της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών Κατερίνα Περιστέρη. Το μνημείο έχει σχεδόν ξεχαστεί, αν βρισκόταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν ήδη επισκέψιμο, δηλώνει χαρακτηριστικά. Μόλις 2 χρόνια από την ημέρα που η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως το μεγαλοπρεπές ταφικό συγκρότημα στον Τύμβο Καστά, η ανασκαφέας Κατερίνα Περιστέρη δεν κρύβει την απογοήτευσή της για τη δραματική καθυστέρηση στην προστασία και ανάδειξη του μνημείου της Αμφίπολης. Άφησαν την Αμφίπολη στη μοίρα της. Η τωρινή αγωνία μου είναι τι γίνεται με τη συντήρηση, τη στερέωση, την αναστήλωση, την προβολή και ανάδειξη του μνημείου. Γιατί αν και ανασκαφέας πιστεύω ότι πρώτα οφείλουμε να σώσουμε αυτό που ήδη έχουμε ανακαλύψει και έπειτα να κάνουμε το επόμενο βήμα, υπογραμμίζει η κυρία Περιστέρη. Ανησυχώ όμως γιατί οι ρυθμοί είναι εξαιρετικά αργοί. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω έτσι αφημένο αυτό το οικουμενικό ταφικό συγκρότημα, γιατί το αγαπώ και το σέβομαι. Θα περίμενα να είχαν ενταχθεί περισσότερες μελέτες στο Ίντερεκ, ενώ περιμένω ακόμη να υπάρξουν οι όριμες μελέτες από το Υπουργείο, ώστε να προλάβουν να ενταχθούν στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Δυστυχώς όμως από διάφορους φορείς ακούμε μόνο λόγια, αναφέρει η Κατερίνα Περιστέρη. Παράλληλα όμως η ανασκαφέας της Αμφίπολης δεν διστάζει να εκφράζει την πικρία της για το γεγονός ότι η Διεύθυνση Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού επέλεξε λόγους προστασίας να προχωρήσει στην κατάχωση μεγάλου τμήματος του περιβόλου του ταφικού συγκροτήματος. Είναι κρίμα που αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί και πάλι με χώμα μέρος του πανέμορφου ταφικού περιβόλου, λέει με παράπονο η Κατερίνα Περιστέρη. Η απλή κατάχωση είναι το μόνο εύκολο και μάλιστα έπειτα από μελέτη. Δυστυχώς έτσι δεν έχουμε τη συνολική εικόνα του περιβόλου του ταφικού συγκροτήματος και όταν γίνει η αναστήλωση και αποκατάσταση του μνημείου θα πρέπει να ανακαλυφθεί εκ νέου. Φυσικά για να προστατευτεί το ταφικό συγκρότημα του Τύμβου έπρεπε να υπάρξουν στερεωτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από τη χορηγία της Τέρνα. Θα μπορούσε όμως η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου να είχε βρει άλλον τρόπο προστασίας και στερέωσης, αντί να προχωρήσει σε μια βεβαιασμένη κατάχωση. Όνειρο της ίδιας όπως αποκαλύπτει είναι κάποια μέρα το μνημείο να αποκατασταθεί στην αρχική μορφή που είχε στην αρχαιότητα. Από την αρχή ονειρευόμουν να γίνει επισκέψιμο το μνημείο, να αναστηλωθεί ολόκληρος ο ταφικός περίβολος και φυσικά το λιοντάρι να επιστρέψει στην κορυφή του Τύμβου. Η κυρία Περιστέρη από τη στιγμή που σταμάτησε η ανασκαφή συνεχίζει με τους συνεργάτες της τη μελέτη των ευρημάτων, τα οποία έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αρχαιολογικής κοινότητας. Με όλους τους συνεργάτες μου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και για παράδειγμα με το Τμήμα Γεωλογίας Γεωφυσικής, τον κύριο Τσόκα, τον κύριο Παυλίδη και τον κύριο Συρίγη, καθώς και με τον κύριο Νίγδελη, με τον οποίο συνεργαστήκαμε μέσα από το πρόγραμμα Θαλής του ΕΣΠΑ για το κόρπους όλου του επιγραφικού υλικού που βρέθηκε στην Αμφίπολη, μελετούμε συστηματικά το ανασκαφικό υλικό, σημειώνει η κυρία Περιστέρη. Βέβαια, μεγάλη επιθυμία της παραμένει η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας.